Και αφού τέλειωσε η παράσταση και μου έχει σκίσει το σόρτς, γιατί από εκεί και πέρα φορούσα σόρτς, για να μην με παρενοχλεί. Μέσα από τα ρούχα της παράστασης ναι, φοράγε σόρτς. Ναι. Μου σκίσε το σόρτς στην παράσταση, άφησα το σόρτς εκεί ως αναμνηστικό και σηκώθηκα και έφυγα από την παράσταση. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν νομίζουν ότι τα πάντα τους ανήκουν. Όπως έχω δεχτεί βία σεξουαλική και από γυναίκα, τρεις φορές. Τι εννοείς? Δηλαδή, κανονικά, να σου ρίχνεται η γυναίκα, να σου ζητάει πράγματα, εσύ να αρνείσαι και να πρέπει να φύγεις από τη δουλειά. Εγκατέλειψε. Αυτά τα γεγονότα σε οδηγούν στη μοναξιά. Γιατί? Αφού σιωπείς, δεν μιλάς. Σιωπάς. Δεν μπορείς να τα πεις. Φοβάσαι μην βρεθείς και από κάτω. Αυτά που λέμε έτσι στις εκπομπές, πρέπει να μας καλέσει ένας εισαγγελέας. Θα το έκανες? Θα με λέγεις με ονόματα? Στον εισαγγελέα. Και φυσικά. Είδαμε πάρα πολλούς ηθοποιούς στα social media να έχουν ξεκινήσει ήδη να μιλάνε με ονόματα, να καταγγέλνουν. Δεν με αφορά εμένα αυτά. Στα social media εγώ με ονόματα δεν μιλάω. Δεν είναι κανείς καλύτερος από τον άλλον. Στο Δον Ζουάν, παρά το γεγονός ότι ήσασταν αρκετές γυναίκες, ήταν καλό το κλίμα? Για μένα το κλίμα ήταν κανονικό. Ούτε καλό ούτε κακό. Ήταν μία δουλειά. Είχες φύγει από την παράσταση αυτή κι εσύ? Για άλλους λόγους. Για άλλους λόγους. Γι' αυτό ρωτάω, για να μην παρεξηγηθεί. Δεν χτυπήθηκα, δεν με κλώτησε κανείς. Είχες φύγει από την παράσταση, δεν είχε ολοκληρωθεί νομίζω ο κύκλος ακόμα όταν έφυγες? Όχι. Έφυγα από την παράσταση, ναι. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, συγγνώμη. Να καλημερίσουμε και τον Βαγγέλη. Βαγγέλη, καλημέρα. Γεια σας, παιδιά. Έχεις καταλάβει τώρα τι κατοίκει εδώ η κοπέλα? Φορούσε. Στην αρχή ήταν ένας ρόλος που υποδιόταν, τέλος πάντων, που δεν φορούσε σορτσάκι. Την άγγιζε προφανώς. Όχι, προφανώς. Ναι. Την άγγιζε και αναγκάστηκε για να μην υπάρχει αυτή η επαφή να φοράει γυναίκα σορτσάκι για να μην μπορεί να την αγγίξει. Και τον χτύπησε κατά τη διάρκεια της παράστασης και σηκώθηκε και έφυγε. Τη τόσκησε. Τη τόσκησε, ναι. Παιδιά, τι είναι αυτά? Εμένα μου κάνει και εντύπωση πάντως, γιατί έχει το θάρρος της νόμης, που λέει αν τα ακούει ένας εισαγγελέας και μας καλέσει να πάμε να το πούμε. Δεν πρέπει τώρα να την καλέσει ένας εισαγγελέας, παιδιά. Η Δήμητρα Παπαδήμα είναι μια γυναίκα που δεν έχει δεύτερες σκέψεις και όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν έχει ξεκινήσει τώρα, τουλάχιστον εμείς στην εκπομπή την έχουμε φιλοξενήσει άπειρες φορές, λέει τα πράγματα ως έχουν. Αυτή είναι η θέση της, είναι πολύ ντόμπρος ο άνθρωπος. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Μα πήγε η κοπέλα σε ψυχιατρική κλινική, δεν άντεξε, σου λέει. Όχι. Και τι λέει, εγώ στα social δεν θέλω να πω το όνομα. Αν με καλέσει όμως, ας μας καλέσει, όχι αν. Ας μας καλέσει ένας εισαγγελέας όλες και να πούμε τα ονόματα. Παιδιά, όλες αυτές οι γυναίκες που βγαίνουν και μιλάνε ήτανε σε δουλειά. Δεν πήγανε να πιούνε καφέ. Δηλαδή να θες να πας στη δουλειά σου και να λες να βάλω και το σορτσάκι. Πήγανε να δουλέψουνε γιατί έχουνε τον νίκη τους να πληρώσουνε. Το παιδί τους να μεγαλώσει Παπαδήμα και η κάθε Παπαδήμα. Δεν πάνε εκεί πέρα για να κάνουνε το χόμπι τους και να περάσουν την ώρα τους ευχάριστα. Πάνε να δουλέψουνε. Το ότι φεύγουν από τη δουλειά και ψυχολογικά. Το ότι μένει αυτός ο άνθρωπος, όποιος είναι, εκείνο το τραγικό. Δεν είναι τόσο απλό, φεύγω και συνεχίζει. Σε αυτό μου έκανε εντύπωση χθες που διάβασα το tweet της, δηλαδή, το post της Έλληνας Ακρίτα, η οποία είπε ότι εκείνες που δεν αντιστάθηκαν, υπάρχουν περιπτώσεις πολύ άξιων ηθοποιών που τελικά βγήκαν εκτός κυκλώματος με 2-3 τηλεφωνήματα, επειδή αυτός που τους παρενόχλησε είχε δύναμη. Τώρα που είπες για Ακρίτα. Δηλαδή τύπου εκδικητικά. Τόλμησες να μιλήσεις, τόλμησες να φύγεις. Παιδιά, σε βγάζουμε εκτός θεάτρου τελείως. Κοιτάξτε όμως εδώ τώρα, γιατί είναι και μια άλλη διάσταση. Ανοίγουν τα στόματα στο θέατρο. Για διαβάσετε τον Άντζη. Άντε να ανοίξουν και στη δημοσιογραφία έντυπη και τηλεοπτική. Μάλιστα. Και Βαγγέλη, εδώ είναι το μεγάλο θέμα. Τεράστιο είναι το ζήτημα. Να βάλουμε λίγο μία ανωτελεία πριν περάσουμε σε αυτό. Μου επιτρέπετε πάρα πολύ. Ένα θέμα είναι πόσο έχουν φύγει γενικότερα από παράσταση του Γιώργου Κιμούλη. Είπε για άσχετο λόγο έχω φύγει, αλλά και αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή... Μπορεί να είναι οικονομική λόγη σου, λέει. Ναι. Γιατί εχθές είπε και η Γερονικολού, είπε σε εμάς η Γερονικολού, ότι η Γερονικολού τη χρωστάει και λεφτά, δεν έχει πληρωθεί. Τώρα αυτά είναι άλλο ζήτημα. Τώρα, θα ήθελα πάρα πολύ, πριν ακούσουμε το Βαγγέλη και περάσουμε στο επόμενο θέμα, να προσκαλέσω τη Δήμητρα Παπαδήμα και στην εκπομπή και έχει γράψει και ένα βιβλίο, Βίος Βίας. Δεν είναι τυχαίο. Βίος Βίας, μάλιστα. Που δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, πρέπει, Βαγγέλη, Τάσο και όλοι εδώ οι υπόλοιποι, γιατί τόσα χρόνια εμείς δουλεύουμε, εγώ είμαι 27 χρόνια πια.